Πάμε τώρα στον ερευνητή φιλοσοφίας στο βόρειο πόλο της Ευρώπης, τον αγαπητό κύριο Παναγιώτη Παύλου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο κύριος. Κύριε Σαχίνη, χρόνια πολλά σε εσάς, την οικογένειά σας, τους ακροατές μας όλους. Έχει καλό καιρό στο Όσλο? Έχει έναν αμυδρό ήλιο, έτσι σαν δειλό θα έλεγα, ο οποίος τουλάχιστον δεν διασφαλίζει ότι δεν κρυώνουμε. Μάλιστα. Θα πούμε πολλά σήμερα και θα είναι παγωμένα τα περισσότερα. Θα αφήσω αυτό για το οποίο γίνατε και μία από τις σημαίες των αποδήμων με το email gate. Θα τα αφήσω στο τέλος αυτό. Θέλω να ξεκινήσω από αυτά που καίνε. Και θέλω να ξεκινήσω από το γεγονός ότι στη γειτονική μας χώρα θα έχουμε νέο κοινοβούλιο και νέο πρόεδρο δημοκρατίας. Τα Σκόπια ή κατά τη συμφωνία των Πρεσπών το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας. Και θέλω να ξεκινήσω ως εξής, κύριε Παύλο. Η συμφωνία για την οποία έχουμε κάνει κουβέντα και σηκώνει πολύ κουβέντα είναι αυτή που είναι. Ούτε τα στοιχειώδη δεν φαίνεται όμως να συμβαίνουν ακόμη και σε αυτή τη συμφωνία που γίνεται κουρελόχαρτο. Δηλαδή θα κερδίσει ένα κόμμα ακραίο, εθνικιστικό, το οποίο λέει δεν πάει να λέει ότι θέλει συμφωνία. Εμείς θα ονομαζόμαστε Μακεδονία. Το έχει πει με όλους τους τόνους και επίσημα. Αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε αυτόματα, με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών, καταλαβαίνετε το πλαίσιο που θέτω, να ενημερώσουμε εμείς, ως συμβαλόμενο μέρος, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, στους οποίους είναι μέλος ήδη πλέον με το όνομα Βόρεια Μακεδονία, ότι όσοι επιθυμούν να εμφανίσουν το όνομα μιας νομικά ανύπαρκτης χώρας, Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα πρέπει να καταγγελθούν, δεν υφίσταται τέτοια χώρα, δεν μπορεί να υποκαταστήσει και να πάρει στο διεθνές σύστημα τη θέση που έχει μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν θα έπρεπε εμείς πρώτοι να το πούμε αυτό? Αχ, κύριε Σαχίνη, ρητορικό το ερώτημα και τι να σας πω τώρα, θα σας πω δηλαδή. Καταρχήν να σας πω ότι εάν ήθελε όντως η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει κάνει πολλά. Σας λέω μόνο ότι όταν εδώ στην πρεσβεία των Σκοπιανών στο Όσλο, κάποια στιγμή που περνώντας, νομίζω πρόπερση, τυχαία είδα τη σημαία και λέω, α, για να δω από περιέργεια πώς γράφουν το όνομά τους, γιατί δεν είχαν κάποιο πλακάρ απ' έξω. Και βλέπω το θηροτηλέφωνο και έγραφε πρεσβεία της Μακεδονίας. Και φυσικά εγώ εξοργίστηκα εκεί, διότι είχαν ήδη περάσει 2 χρόνια, 3 νομίζω από την συμφωνία, και αναγκάστηκα να επανέλθω στην περιοχή μεσάνυχτα, να τους ξυλώσω το κουδούνι, να βγάλω την ετικέτα του ονόματος τους, να τη γυρίσω ανάποδα και να τους γράψω ένα μήνυμα με στυλό και να τους λέω, παιδιά του κύριου Γκλιγκόροφ, συνέλθετε και τηρήστε τις υπογραφές σας. Την έβαλα στη θέση της και μετά από μια εβδομάδα τα είχαν διορθώσει και έγραφε Embassy of North Macedonia. Μισό λεπτό κύριε Παύλο. Εγώ θέλω να το πω, διότι ξέρω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού με αυτή τη συμφωνία είναι απέναντι. Βέβαια. Παρόλα αυτά, ωραία, από τη στιγμή που έχουμε βάλει την υπογραφή μας υπάρχει μια συμφωνία. Καλώς ή κακώς υπάρχει. Δεν τηρείται από την άλλη πλευρά ούτε αυτή τη συμφωνία. Και κάλεσα πολλούς ακροατές, σαν τον φίλο μου τον Νικόλα, να ξαναδιαβάσουν λίγο τις πρόνοιες αυτής της συμφωνίας. Κακή θέλει. Μάλιστα. Κακή θέλει να την πούμε. Να την πούμε και κακή. Τι λένε οι πρόνοιες? Θέλω αυτό να το έχουμε καθαρό. Χώρα Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν υφίσταται. Ουδέποτε έγινε μέλος σε διεθνείς οργανώσεις όπως ο ΙΕ, το ΝΑΤΟ ή δομές διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρα με το όνομα Μακεδονία. Υπάρχει με βάση συμφωνία η δημοκρατία, την κακή συμφωνία να πω, της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα λέω, η δική μας κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να επισημάνει σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή χώρα Δημοκρατίας Μακεδονίας δεν υπάρχει και έχουν εκπνεύσει, όπως σωστά λέτε, όλα τα μεταβατικά χρονοδιαγράμματα που προβλέπονταν στη Συμφωνία των Πρεσπών,
Γι' αυτό κάλεσα τους ακροατές να τη διαβάσουν. Μπορούν να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της μόνο όσοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα νέα διαβατήρια με την ορθή ονομασία της χώρας τους και τα αυτοκίνητά τους να έχουν την ορθή σηματοδότηση. Ειδικά για τη χώρα μας αυτό πρέπει να ισχύσει από σήμερα. Πρέπει επίσης να πούμε και μερικά ακόμη. Πρέπει να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι από το 2018 δεν μπορούν να πωλούνται στην αγορά της αγαθά που φέρουν ως ονομασία χώρας προέλευσης και παραγωγής το Made in Macedonia αντί του Made in North Macedonia. Τέταρτον, όποιος στη Βόρεια Μακεδονία, αυτή είναι πρόνοια της συμφωνίας, καλή δημόσια, στην παραβίαση συμφωνίας των Πρεσπών, πρέπει να υποστεί διεθνείς δεσμευτικές κυρώσεις, να το απαγορευτούν τα ταξίδια σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη των οργανισμών, ενώ η κυβέρνηση πρέπει να κάνει και ειδική ενημέρωση στο Γενικό Γραμματέα. Άρα θέλω να πω ότι ακόμη και αυτή η κακή συμφωνία που δεν τηρείται, που έχει κάποιες πρόνοιες, δεν τις κυνηγάμε, δεν τις εφαρμόζουμε. Έτσι ακριβώς. Κύριε Σαχίνη, καταρχήν είναι μείζον το ζήτημα των παραμέτρων που αφορούν οι ρήτρες, διότι έχουμε δει ήδη και στο παρελθόν συμμετοχές των Σκοπίων σε μεγάλα διεθνή γεγονότα εκθέσεων, τουριστικών προϊόντων κτλ., κρασιών, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, κεντρική Ευρώπη και αλλού, όπου παντού εμφανίζονται Μακεδονία και διάφορες άλλες παραμέτρους. Ακόμη και σε αγώνες ποδοσφαίρου τα έχουμε δει να εμφανίζονται ομάδες. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή, όσο μιλάτε εσείς, εγώ φτιάχνω ένα σχεδιάγραμμα στο οποίο έχω γράψει, έχω τραβήξει μια γραμμή βόρεια της Ελλάδας και έχω βάλει Σκόπια, εγώ δεν τους λέω Μακεδόνες φυσικά αυτούς. Ναι, ναι. Έχω βάλει Σκόπια, δίπλα έχω βάλει Αλβανία, Κόσοβο, έχω τραβήξει τη γραμμή μέχρι την Άρτα, δίπλα Βουλγαρία, Τουρκία, Αιγαίο, Κύπρος. Λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο συζητούμε, δηλαδή της μη τήρησης της συμφωνίας και κυρίως της από πλευράς της Ελλάδος εθελοτυφλίας, αν θέλετε, και αδιαφορίας, είναι απλώς μια ψηφίδα του ευρύτερου σκηνικού. Το ευρύτερο σκηνικό τι λέει? Ότι όπως η Ελλάδα αδιαφορεί για την διασφάλιση των έστω αυτών των υπαρχόντων προϋποθέσεων που επιβάλλουν στους Σκοπιανούς να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις προβλέψεις όσων υπέγραψαν, αυτό που κάνει λοιπόν στην περίπτωση των Σκοπίων η Ελλάδα ή δεν κάνει, το κάνει και με, το κάνει και με την Αλβανία, το κάνει και με το Κωσυφοπαίδιο και το κάνει και με την Τουρκία. Δηλαδή τι? Καθόμαστε και τρώμε σφαλιάρες διαρκώς και εμείς δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική, και πραγματικά εδώ κάποια στιγμή θα πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών να αρχίσει να δίνει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι αμείβονται με παχυλούς μισθούς και δεν είναι δυνατόν να αφήνουν τη χώρα να ξεφτιλίζεται, ή εν πάση περιπτώσει αν δεν ευθύνονται θεσμικοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών, τότε θα πρέπει να βάλει κάποιο χέρι στους πολιτικούς τους προϊσταμένους, διότι αυτοί θα τους κρατάνε προφανώς, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, και να υπάρξει στην Ελλάδα μια δημόσια συζήτηση επιτέλους γιατί αυτή η χώρα διαρκώς αυτοδιαπομπεύεται με το να ανέχεται να μην τηρούνται οι προγραφές και οι προδιαγραφές του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο αφενός. Ακούγαμε τον κύριο Δένδια, δηλαδή, το έχει κάνει σημαία του Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα το κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης. Και στην ουσία στο διατάφτα η Ελλάδα είναι ο καρπαζοης πράκτορας με την εγγύηση του διεθνούς δικαίου, κύριε Σαχίνη. Μισό λεπτό, κύριε Παύλο. Σας έχω φρέσκο ρεπορτάζ. Κυριολεκτικά είσαι πείρος και έχει ενδιαφέρον να τα ακούσετε, γιατί κάνετε πάντα βαθιές αναλύσεις και άξιες σχολιασμού. Προσέξτε τώρα. Αυτό που δεν κάνει η επίσημη ελληνική πολιτεία διαχρονικά, το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι σου λέει, εντάξει, να πάω στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, προσέξτε τώρα, ναι, με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών. Πάει λοιπόν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αερολέσχης, δικός μας, ο κύριος Νίκος Μακράκης, στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Πέρα από την ταλαιπωρία δεν τον καλοδέχονταν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ας τα αφήσουμε, είναι λεπτομέρεια. Ναι. Του λένε θα μείνεις μόνο για ανεφοδιασμό. Και παίρνει μία απόδειξη, θα μας τα πει τώρα. Η απόδειξη πάνω μου την έχει στελιγράφει. TAV Μασεντόνια. Μάλλον είναι το αεροδρόμιο. Το Μεγάς Αλέξανδρος το κατεβάσαν. Και βλέπω στην απόδειξη χτυπημένο Republic of Macedonia. Κύριε Μακράκη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τον κύριο που έχετε μαζί. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια σας πολλά, καταρχάς. Χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Έτσι ακριβώς συνέβη. 6 του μηνός βρέθηκα για ανεφοδιασμό. Αναγκαστικά δεν είχα το δικαίωμα να σταματήσω. Για παραπάνω, για 11 λεπτά. Πλήρωσα αυτά που έπρεπε να πληρώσω. Πήρα την αποδειξή μου, η οποία γράφει πάνω Republic of Macedonia. Θεωρώ ότι δεν τηρούν τη συμφωνία των Πρεσπών ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Παρόλο που η κυρία που είναι υποψήφιση εκεί πέρα, γιατί έχουν εκλογές σήμερα, είπε ότι εγώ λεκτικά θα λέω Μακεδονία, ναι, και στα έγγραφα θα λέμε North Macedonia, αυτοί ούτε στα έγγραφα τηρούν αυτό. Οπότε νομίζω και εγώ προσωπικά, σαν πολίτη, έχω και εγώ το δικαίωμα να του λέω φύρομα ακόμα, γιατί και εμένα έτσι μου αρέσει. Δεν υφίσταται φύρομα πια. Το τρελό είναι ότι από τη Συμφωνία των Πρεσπών δεν υφίσταται φύρομα. Δεν υφίσταται Μακεδονία, υφίσταται μόνο North Macedonia, έστω και με αυτή τη συμφωνία, για την οποία μπορούμε να πούμε χίλια δύο πράγματα. Εσείς μπορείτε να τους πείτε όπως θέλετε, είναι δικαίωμά σας. Ακριβώς. Αλλά σαν κρατικό έγγραφο, τα ακούτε κύριε Παύλο, εδώ μας το έχει στείλει. Γράφει Μακεδονία, Republic of Macedonia. Και μάλιστα όταν έχετε οδηγία, κύριε Μακράκη, από το Υπουργείο Εξωτερικών να τα σημειώνετε αυτά, σωστά? Εγώ βεβαίως είχα πάρει μια οδηγία σαν ελληνική αθλητική ομοσπονδία και σαν αθλητής και εγώ και οι υπόλοιποι 3.500 που είμαστε στη χώρα. Εάν προτέ παρατηρήσουμε κάτι με την γείτονο χώρα, αμέσως να το δηλώνουμε. Άρα λοιπόν εγώ χθες θεώρησα, προχθές μάλλον το βράδυ, υποχρέωσή μου και βρήκα το email του κυρίου Πρωθυπουργού, αυτό που αναρτάται από τη Βουλή των Ελλήνων, και του το έστειλα και την απόδειξη αυτή. Να γνωρίζει, να μην πούνε ότι δεν γνωρίζανε, διότι το θέμα είναι σοβαρό. Από την άλλη γνωρίζω ότι εμείς σαν πολεμική αεροπορία, να ξέρετε, από ό,τι έχω διαβάσει, εμείς επιχειρούμε και επικυρούμε τον χώρο και την ασφάλεια της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή μέχρι και αυτό κάνουμε. Το κάναμε, τώρα το έχει αναλάβει η Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Ναι. Κάναμε μέχρι πρώτη να το κάναμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι όταν έχουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί ένα διεθνή αερολιμένα με τέτοια τεράστια κίνηση και σε όλα τα έγγραφά τους γράφουν Republic of Macedonia, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Στα έγγραφά τους. Σταματάει τίποτα. Βεβαίως, στα έγγραφα Republic of Macedonia. Μα το έχετε στείλει εδώ. Μισό λεπτό. Κύριε Παύλο, ένα πρώτο σχόλιο. Ακούτε τον πρόεδρο. Ο οποίος είναι πανελλήνια πρόεδρος, δεν είναι μόνο για την αερολέσχη εδώ στο Ηράκλειο, ναι, της Ομοσπονδίας. Ναι, και χαίρομαι που τον ακούω. Ναι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς, ναι, μεν κάποιος υπάλληλος επί εξωτερικών συνειδητά λέει να μας ειδοποιείτε και τα λοιπά, να μας στέλνετε. Το πρόβλημα δυστυχώς είναι ότι αυτό είναι για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή, κύριε Σαχίνη, τι συζητάμε τώρα? Εδώ άνοιξε ο Ερντογάν τη χώρα σαν τζαμί. Θα το πούμε, θα το πούμε αυτό μετά. Θα πάμε και το ξέρω, αλλά θέλω να σας πω, αυτός είναι ο τρόπος αντίδρασης της Ελλάδας. Δηλαδή η Ελλάδα κάνει απλώς διαβήματα, ενώ οι άλλοι της ροκανίζουν τα σωθικά δεξιά-αριστερά. Και να πω ότι ήταν και τίποτα σοβαρές δυνάμεις. Τώρα οι Σκοπιανοί, για όνομα του Θεού, που υποτίθεται το επιχείρημα όσων υπεραμείνονταν τη συμφωνία των Πρεσπών πριν την υπογραφή τη ήταν ότι δεν κινδυνεύουμε από τους Σκοπιανούς, διότι τους έχουμε αλώσει με την οικονομία μας και είναι άνοιγμα στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Με αυτά τα μυαλά. Αλλά όπως είπατε και εσείς και ο κύριος Μακράκης, οι Νεοζηλανδοί ή οι Αυστραλοί ή όποιοι κάνουν transit από το αεροδρόμιο των Σκοπίων για να πάνε, ξέρω εγώ, στην Κεντρική Ευρώπη ή με low cost ή Viz που έχει έδρα εκεί, η Ουγγρική κτλ. Η αεροπορική, αυτοί θα ξέρουν ότι υπάρχει ένα κράτος που λέει Μακεδονία. Μάλιστα. Εγγράφως. Και κύριε Μακράκη, βλέπω εδώ στην απόδειξη που στείλατε, άλλη συγκυρία, υπάρχει μια διεύθυνση Ιλιντεντ και η οδός είναι Βόσπορος. Οδός Βοσπόρου νούμερο 1. Republic of Macedonia. Για, βέβαια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τι απόδειξη έχετε πάρει. Ναι. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Το τιμολόγιο είναι αυτό της χρήσης του αερολιμένα για 11 λεπτά, το οποίο αναφέρει ότι είναι Republic of Macedonia. Μάλιστα. Άρα, κύριε Μακράκη, το πράγμα δεν είναι μόνο στο λεκτικό, πώς θέλει να το πει η κυρία, έτσι. Και στα έγγραφα. Και στα έγγραφα. Αποδεδειγμένα τα έγγραφα αυτά είναι 2 ημερών. Δηλαδή 40 ώρων έγγραφο είναι αυτό που έχετε στα χέρια σας. Μάλιστα. Δεν είναι, δηλαδή οι άνθρωποι δεν. Τι την κάναμε τη συμφωνία, αν δεν την τηρούν. Τότε να μην την τηρήσουμε κι εμείς. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Κύριε Παύλο, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνουμε ούτε τα στοιχειώδη. Δηλαδή, να πάρεις όλα αυτά και να πεις 2 λεπτά, ρε παιδιά, μας είχατε πρίξει για τη συμφωνία. Την κάναμε τη συμφωνία. Καλή ή κακή την κάναμε. Ούτε τις πρόνοιες. Να επαναλάβω την πρόνοια. Οτιδήποτε μπαινοβγαίνει από τη χώρα πια πρέπει να έχει σφραγίδα Βόρεια Μακεδονία. Αυτή την κακή συμφωνία. Ούτε αυτό. Εγγράφος γράφει Republic of Macedonia. Θα τα αναρτήσουμε για όσους είναι κακόπιστοι. Είναι προχθεσινή απόδειξη και φυσικά δεν είναι μόνο προχθές.
Είναι όλο το διάστημα αυτό. Έτσι. Και τα μπουκάλια κρασιού που παίρνουμε εδώ στην Νορβηγία από τους Σκοπιανούς, εγώ δεν παίρνω, αλλά έχω δει εμπασιτώσει, είναι κρασιά Μακεδονίας. Πάμε, προχωράμε. Μονή της χώρας. Τη θυμήθηκαν όλοι τώρα και τα ιστορικά της και τα ψηφιδωτά. Η ιστορία έχει ανοίξει από το 18, πρέπει να πω 19, και άρχισε μετά την προσφυγή στο ΣΤΕΠΟ που δεν πέρασε από κάποιους Έλληνες της πόλης. Κατέπεσε, άνοιξε ο δρόμος διάπλατα στον Ερντογάν. Το έκανε με την Αγία Σοφιά, γιατί όχι και τη Μονή της Χώρας, και κάτι ψελίζουμε εμείς με την UNESCO. Ναι, πράγματι, την είχε εξαγγείλει τη Μονή της Χώρας, νομίζω το καλοκαίρι του 20, όταν μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζαμί. Και είναι απολύτως τραγικό. Τι να λέμε τώρα, έτσι, η Μονή της Χώρας είναι το μεγαλύτερο κοιμήλιο παγκοσμίως ορθοδοξίας, με την καταπληκτική αυτή, την τοιχογραφία της Αναστάσεως, αλλά και άλλες υπέροχες εικόνες. Και πάλι εγώ θα πω ότι ο Ερντογάν αγωνίζεται ο ταλέπορος με όλους τους τρόπους, σαν καλός γενίτσαρος που είναι, να πει στο ελληνικό κράτος ότι κοιτάξτε, μην μας δίνετε άλλα, διότι εμείς δεν θα σας χαρίσουμε κάστανο. Θα είμαστε ελέητοι μαζί σας. Και όμως, παρά τις πολύ φιλότιμες προσπάθειες του Ερντογάν έτσι να συνετίσει το ελληνικό πολιτικό σύστημα, δυστυχώς ο δικός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει το αυτή του. Δηλαδή θα πάει τη Δευτέρα εκεί, ενώ ο Ερντογάν του έχει κάνει τη χώρα τζαμί. Συγγνώμη, να πω κάτι. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω. Τον ερμό σας δεν το γνώριζα. Ευχαριστώ όμως το φίλο μας εδώ πέρα. Να υπενθυμίσω, λέει, ότι η TUV είναι τουρκική εταιρεία που διαχειρίζεται τα δύο αεροδρόμια της χώρας, Σκοπίων και Οχρίδας. Καλή συνέχεια. Δηλαδή, έχουμε από πάνω τον τουρκικό συμφερόντον την εταιρεία της Σφραγίδα, από κάτω Republic of Macedonia. Μια χαρά πάμε. Εντάξει. Μα κύριε Σταχίνη, τι φωνάζουμε? Εγώ το σχέδιο, γιατί σας το ανέφερα πριν, για να σας πω εμέσως και να πω στους ακροατές μας ότι οτιδήποτε συμβαίνει στα Βαλκάνια, είτε με τον Ράμα, είτε με τον Κούρτη, είτε με αυτή την ταλέπορη τη Σκοπιανή τώρα που θα μας έρθει με περικεφαλαία Μακεδονίτισσας, ας πούμε, στη Βουλή να ορκιστεί, ακόμη και στη Βουλγαρία, αλλά η Βουλγαρία, πάση ότι σας αφήνουμε στην άκρη, την κουμαντάρουν άλλοι καλά. Αυτές όλες οι περιοχές λειτουργούν με το μαεστρικό ραβδί, εννοώ το ραβδί μαέστρου του Τούρκου Προέδρου. Αν είχαμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε στα ισοζύγια τους τα ποσά εισαγωγών και εξαγωγών από Τουρκία, αυτό και μόνο θα αρκούσε. Μάλιστα. Εδώ Βαλκάνια τα δυτικά είναι πολιορκητικός κρυός της Τουρκίας. Έχω μια ερώτηση προβοκατόρικη. Μήπως όλα αυτά γίνονται εν ώψη της επίσκεψης στην Άγκυρα, και μάλιστα βλέπω σήμερα τη δημόσια τηλεόραση τι προσδοκάει η Ελλάδα από την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Λέω εγώ τώρα, με προβοκατόρικο τρόπο, μήπως μας βάζει, κατά τη λογική του Χότζα, πολλά μες στο δωμάτιο να αδειάσει μερικά, π.χ. η Μονή της Χώρας, να μην το κάνω τζαμί, το έκανα δοκιμαστικά. Αλλά, κοιτάξτε παιδιά, θα κάνουμε ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Θα συζητήσουμε για συνδιοίκηση στο Αιγαίο. Θα μου πείτε για τη μειονότητα την τουρκική, όπως την αποκάλεσε ο Φιντάν στη Θράκη προχθές, και είστε Θρακιώτης που υποφέρει. Αν μου κάνετε αυτά, εντάξει, η Μονή της Χώρας θα μείνει μουσείο. Λέω, μήπως, ή θα αποσύρω τη στρατιά του Αιγαίου 80 χιλιόμετρα μέσα, διώξτε ό,τι διαθέτετε στα νησιά. Καλό, δεν ακούγεται? Ακούγεται πολύ καλό, κύριε Σαχίνη, και εν μέρη είναι έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, όσον αφορά στο σκέλος του ότι η Τουρκία βάζει στο τραπέζι τριπλάσια πράγματα από όσα εξ αρχής έχει στοχεύσει να πάρει, είναι η γνωστή λογική του παζαριού, στις διπλωματικές σχέσεις είναι η λογική της διαπραγμάτευσης κτλ. Σου λέει λοιπόν, θα βάλω 10, θα πάρω τα 3. Μέχρι στιγμής άλλοι παίρνουν βέβαια 3, με συγχωρείτε για την έκφραση. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι, στην περίπτωση της χώρας, γιατί να το κάνει? Διότι ο Ερντογάν έχει δείξει ότι δεν μπλοφάρει σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να κλείσει πάλι τη χώρα. Διότι θα είναι ήττα κοινωνικής τάξης, δηλαδή εννοώ ήττα της εικόνας του εντός της Τουρκίας,
από τη στιγμή που έχει κάνει μια τέτοια φιέστα και την έχει κάνει με τηλεδιάσκεψη, έχει κόψει κορδέλα με τηλεδιάσκεψη από το γραφείο του. Δηλαδή, ο Ερντογάν λειτουργεί. Αυτό είναι κάτι που το ελληνικό περιβάλλον δεν αντιλαμβάνεται ίσως. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται, η ελληνική κοινωνία το αντιλαμβάνεται, ότι ο Ερντογάν λειτουργεί με όρους Βυζαντινού αυτοκράτορα. Και έχει κάθε δυνατότητα να το κάνει αυτό. Και η Ελλάδα δυστυχώς του δίνει την νομιμοποίηση, αν θέλετε, την πολιτισμική, την νομιμοποίηση την οποία δεν έχει. Διότι οι Τούρκοι ξέρουν ότι είναι κλέφτες και κλεπταποδόχοι και σε χώρο αλλιώς, αν δεν το φοβόντουσαν, αν δεν το ξέραν και δεν το φοβόντουσαν, δεν θα κάναν το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης, δεν θα διώχναν τους Έλληνες, δεν θα ρημάζανε την Κύπρο. Αυτά όλα δεν είναι γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν και φοβούνται. Και κάνουν εθνοκαθάρσεις και προκαλούν και εθνοκαθάρσεις εκτός και των συνόρων τους με την ίδια λογική. Άρα, σωστά μεν λέτε εσείς ότι η Τουρκία... Καλά, εγώ δεν το είπα για τη μονή της χώρας. Καταλάβατε τι είπα. Θα σου δώσουν δύο φραστικά όπως τη διακήρυξη των Αθηνών και θα σε ταράξουν μετά με αυτά που θα έχουν πάρει. Αυτό δεν γίνεται και τώρα. Μα νομίζω αυτό που λέτε έχει επαληθευθεί ήδη εν της πράγμαση, δεδομένου ότι η μεν διακήρυξη των Αθηνών υπεγράφει στις 7 Δεκεμβρίου του 23 και σήμερα που είναι 8 Μαΐου του 24 δεν έχουμε ακόμα δει διακριτά. Εγώ δεν έχω διαβάσει κανένα κείμενο, εννοώ κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης, στο οποίο να καταγράφονται με σαφήνεια οι ελληνικές αξιώσεις. Τις τουρκικές αξιώσεις τις βλέπουμε και σε κείμενα του Υπουργείου Εξωτερικών τους, τις βλέπουμε σε νόταμ καινούργιες, προχθές πάλι καινούργια νόταμ για όλο το κεντρικό Αιγαίο, τις βλέπουμε στο πεδίο, τις βλέπουμε σε επίπεδο διμερούς διπλωματίας και πολυμερούς διπλωματίας της Τουρκίας, με τα ανοίγματα στα Βαλκάνια. Λοιπόν, τις βλέπουμε σε όλες τις κατευθύνσεις. Μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, ότι μια βασική παράμετρος του προβλήματος του κοσμοπεδίου που αντιμετωπίζει η Σερβία είναι το γεγονός ότι η Τουρκία ελέγχει τον ισλαμικό πληθυσμό του κοσμοπεδίου, γιατί μην ξεχνάμε οι Αλβανοί δεν ήταν μουσουλμάνοι εξ αρχής. Εξισλαμίστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κυρίως τον 15ο και ιδιαίτερα μαζικά τον 17ο-18ο αιώνα. Άρα η Τουρκία εκμεταλλεύεται λοιπόν την εκπροσώπηση του Ισλάμ την οποία διαθέτει ως franchise στην περιοχή μας και με αυτήν προσπαθεί να περικυκλώσει την Ελλάδα από παντού. Και για να επανέλθω και στο ζήτημα της αναφοράς στο διεθνές δίκαιο και σε μια συμφωνία που τηρείται ή δεν τηρείται, πέραν του να σας πω, φανταστείτε κύριε Σαχίνη μου να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τη Δευτέρα μια έτσι ποιοτικά, να το πω απλώς, διαφορετική τάξη συμφωνία με την Τουρκία. Μην πούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Φανταστείτε λοιπόν αυτή η συμφωνία να λειτουργήσει στη λογική της συμφωνίας των Πρεσπών. Φανταστείτε πού βάζουμε την Ελλάδα και το μέλλον του ελληνισμού. Άρα λοιπόν, όταν η Τουρκία επί 6 μήνες έχει αξιοποιήσει, σχεδόν 6 μήνες, στο έπακρο τη διακήρυξη των Αθηνών, και όταν λέω έχει χρησιμοποιήσει το έπακρο, τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ απλά ότι έχει δέσει την Ελλάδα σε μια γωνίτσα, της έχει δέσει τα χέρια, γιατί ξέρει ότι η Αθήνα για κάποιο λόγο δεν βγάζει τσαμπουκά προς τα έξω. Έτσι. Έχουμε δει ότι όποτε η Ελλάδα έβγαλε τσαμπουκά, είτε σε επίπεδο διπλωματίας σπάνια μεν, κυρίως σε επίπεδο επιχειρησιακό, στρατιωτικό, πολεμικό, εκεί η Ελλάδα έχει υπεροχή, ακόμη και αν λέγονται όλα όσα λέγονται περί υπεροχής της Τουρκίας, διότι η Ελλάδα πολεμάει για το αίμα και την γη της, ενώ οι άλλοι είναι πάντα κατακτητές υπεριαλιστές. Λοιπόν, έχουμε δει ότι μέχρι στιγμής από τις 7 Δεκεμβρίου μέχρι τώρα ο αποκλειστικά κερδισμένος της διακήρυξης των Αθηνών είναι η Τουρκία. Εκτός πια κι αν υπάρχει μια τόσο μεγάλη διάνοια μέσα στα ελληνικά πράγματα στο Μαξίμου που έχει χρησιμοποιήσει όλο αυτό το διάστημα για να προβεί σε μια ραγδαία, εκρηκτικά σιωπηλή αναδιάρθρωση του ελληνικού στρατεύματος τέτοια ώστε να πούμε παιδιά χαλάει ο χρόνος που κερδίζουμε δήθεν. Καταλαβαίνετε. Αισθάνεστε ότι η επίσκεψη στην Άγκυρα θα ανοίξει την ατζέντα ή με βάση το τι έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες θα πάμε σε μια επίσκεψη ευρωφροσύνης μεν
του Know Us Better, αλλά μέχρι εκεί. Αισθάνομαι ότι αυτό το οποίο έχει κανείς να προσδοκά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τη Δευτέρα στην Άγκυρα θα είναι άλλη μία διολίσθηση επί της ουσίας. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση να γνωρίζω πόσο τραγική ή όχι θα είναι. Και λέω διολίσθηση, διότι και πάλι αν είχαμε σε αυτό το ταραδέρι το διμερές που μας έχουν βάλει μεγάλες δυνάμεις από το φθινόπωρο του 23, αν είχαμε δει η Τουρκία να σέβεται επί της ουσίας, εννοώ δηλαδή με αλλαγή νοός, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή στάσης πλήρους, να σέβεται τα ελληνικά δίκαια, αυτό τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι θα τελείωναν όλα τα περί τουρκικής Θράκης, έτσι. Θα σταματούσαν οι προσκλήσεις Τούρκων παραγόντων από την Άγκυρα στην μουσουλμανική μειονότητά μας εδώ, εκεί στην Ελλάδα εννοώ, στην Θράκη μας, να ψηφίσουν το μειονοτικό κόμμα. Θα σταματούσαν οι εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν, θα σταματούσαν διάφορα. Αυτά δεν έχουν σταματήσει και αντιθέτως και αντιστρόφως η Ελλάδα δεν έχουμε δει να βάζει πράγματα πάνω στο τραπέζι. Πείτε μου εσείς ένα πράγμα, πείτε μου καταρχήν μία αξίωση της Ελλάδας. Υπάρχει κάποια άλλη αξίωση της Ελλάδας έναν της Τουρκίας πέραν του να μην της αμφισβητεί η εθνική κυριαρχία και εσωτερικά ζητήματα? Έχουμε κάποια άλλη αξίωση εμείς? Κύριε Παύλο, τι να σας πω τώρα, να διαφωνήσει κανείς μαζί σας το σκεπτικό που αναπτύσσετε και το οποίο είναι απολύτως λογικό, αλλά νομίζω... Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε Σαχίνου, να σας διακόψω λίγο. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο καθηγητής, ο κύριος Ρούσος, πριν από λίγο. Εγώ λέει μπορεί να έχω άλλη άποψη για τους υδρογονάνθρακες. Και μόνο ότι έχουμε βάλει την ουρά στα σκέλια στο δικαίωμά μας να κάνουμε έρευνα στις περιοχές που κανονικά είναι η αποκλειστική μας οικονομική ζώνη, μου αρκεί. Και ας έχω άλλη άποψη, λέει, για τους υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι μια πάρα πολύ τίμια θέση και είναι και μια σοφή θέση. Ένα πράγμα είναι να τι πιστεύει κανείς για την πράσινη ενέργεια και την αξιοποίησή της ή τον φόρτο που επιφέρει στο περιβάλλον. Και ένα άλλο πράγμα είναι το να μην τα συγχέει αυτά με την τεράστια αξία, τη στρατηγική αξία που έχει ένα κυριαρχικό δικαίωμα, είτε το ασκείς είτε δεν το ασκείς, αλλά που το έχεις. Ήθελα να σας πω πριν. Γιατί λέμε, και κάποιοι ακροατές μπορεί να αναρωτιούνται, ωραία, μα δηλαδή εμείς τι έχουμε να ζητήσουμε με την Τουρκία? Να πούμε ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος στέλνει μαύρες σακούλες 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μήνα στο Πατριαρχείο. Το συντηρεί οικονομικά. Αυτό δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα πηγαίνει από τα λεφτά των Ελλήνων φορουγμένων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την διατήρηση, καλός ή κακός, όπως γίνανε τα πράγματα, του όποιου εναπομείνοντος τμήματος ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη, τρισχιλιετούς παρουσίες του ελληνισμού, έτσι, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει συρρυκνωθεί σε 2.500, έχει και την ευθύνη της παρουσίας του ελληνισμού στην Ύμβρο και την Τένεδο. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ σε αυτό το αλυσβερίσι το εξάμηνο το τελευταίο της καλής γειτονίας και της αλλαγής της Τουρκίας που ακούμε από διαφόρους, έχετε ακούσει την Ελλάδα να αξιώνει αυτά που η Λοζάνη λέει για την Ύμβρο και την Τένεδο? Να πει στον Ερντογάν, ναι καλέ μου τα γη, ωραία, αλλά κοίταξε να δεις, θέλουμε και αυτοί που έχουν μείνει εκεί στην Ύμβρο να επιτέλους αποκτήσουν την αυτοδιοίκηση, δηλαδή όχι αυτοδιοίκηση, σε πάση περιπτώσει τον έλεγχο που προβλέπει. Αχ, κύριε Παύλο, εσείς λέτε όλα αυτά. Να σας πω εγώ κάτι πολύ πιο σκληρό. Με συγχωρείτε. Ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου Αμερικής είναι όμοιρος όπως ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη? Είδατε να εκδίδει καμία ανακοίνωση για τη μονή της χώρας στην οποία πολλές φορές είχε κάνει και λατρευτικές με ειδική άδεια τελετές? Τον είδατε να στάζει ουρά του γαϊδάρου ο Αρχιεπίσκοπος, επαναλαμβάνω, ο Ελπιδοφόρος, να πει κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους συμμάχους μας, για τη μονή της χώρας? Κύριε Σαχίνη μου, η απάντηση για όλες αυτές τις περιπτώσεις που με ρωτάτε είναι μία. Ένα πράγμα που δεν έχουμε εσείς και εγώ, ή μάλλον εσείς το έχετε αρκετά, το έχετε σαφές, αλλά ο κόσμος ο πολίτης δεν το έχει σαφές, είναι η ψευδαίσθηση ότι θεωρούμε πως αυτοί οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους τύχες του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους και της πατρίδας,
ότι είναι άνθρωποι ανιδιοτελείς. Πρόκειται περί υψηλά ιδιοτελών ατόμων, που αυτό τι σημαίνει στην πράξη, ότι ό,τι εμείς βλέπουμε να πράττουν δήθεν ως αξιωματούχοι του ελληνικού κράτους, δεν γίνεται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, αλλά γίνεται με γνώμονα το οικογενειακό συμφέρον, το ατομικό συμφέρον, την επόμενη μέρα μετά από αυτό το πόστο στο οποίο βρίσκονται τώρα. Αν δεν ίσχυε αυτό που σας λέω, να είστε βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και ο ελληνισμός θα ήταν σε θαυμάσια περίοπτη θέση και στρατηγικά και γεωπολιτικά και πολιτικά. Αυτό νομίζω απαντάει στην επισήμανσή σας. Και να σας προσθέσω και κάτι ακόμα. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα το γεγονός ότι, και ήταν πολύ θετικά, πολύ θετικό αυτό που έκανε ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος έκανε ανάσταση στο Καστελόριζο. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι πέρυσι τέτοιο καιρό επισημέναμε το ότι η Ελλάδα αποσύρθηκε από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου και η πολιτική της παρουσία και σε επίπεδο ηγεσίας ήταν ελάχιστη για να μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους. Αλλά τώρα έχουμε την άλλη όψη του ιδίου νομίσματος. Με ποια έννοια τώρα πηγαίνει ο επικεφαλής της άμυνας, ο επικεφαλής του στρατεύματος, κατά μία έννοια, στο Καστελόριζο, κάνει Πάσχα και η Τουρκία δεν αντιδράει όπως αντιδρούσε πέρυσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν αντέδρασε. Εύλογο, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Θέλω, κύριε Παύλο, να προχωρήσω γιατί ο χρόνος περνάει πάντα με ενδιαφέρον. Καταρχάς να σας διαβάσω εγώ εδώ πολλά μηνύματα. Μου λέει η Κατερίνα, ταξιδεύοντας από το αεροδρόμιο του Λονδίνου για Belfast, σε monitor που αναγράφονται οι χώρες με κεφαλαία γράμματα, διαβάζει Φαρτιά, Πλατιά, Μακεδονία. Αυτά δεν τα γνωρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Προφανώς και τα γνωρίζει. Αλλά εδώ δεν κάνουμε τίποτα καν για τις εμπορικές και άλλες ονομασίες. Αυτό είπαμε με τον κύριο Παύλο στην αρχή, Κατερίνα μου. Ούτε τα στοιχειώδη μιας συμφωνίας που μπορεί να τη θεωρείς κακή, δεν ζητάμε να εφαρμοστούν. Και όταν δεν το ζητάς εσύ, γιατί να το κάνει ο άλλος που δεν το θέλει κιόλας. Το ίδιο συμβαίνει με την Τουρκία. Να απαντήσουμε στην Κατερίνα και σε όλες τις Κατερίνες και σε όλους ότι υπάρχουν διπλωμάτες μας στις διπλωματικές μας αρχές του εξωτερικού και πρεσβείες και προξενία, είτε πρέσβεις είτε χαμηλότερης θέσης δεύτερη τρίτη, οι οποίοι στις εισηγητικές τους και στα μέμο τα οποία στέλνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, βεβαίως ότι τα επισημαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό το ξέρω γιατί έχω πάρα πολλούς συνενεργεία διπλωμάτες φίλους και ξέρω πώς δουλεύουν. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όταν αυτά φτάνουν στα αρμόδια γραφεία των Αθηνών, εν πωλής εγκαταλείπονται, παρετούνται σε μια γωνιά. Γιατί? Διότι όσοι εργάζονται στην Αθήνα, κάτι δεν ξέρω τι τους συμβαίνει στον εγκέφαλο, δεν ξέρω τι τους συμβαίνει στο νευρικό σύστημα, παραλύουν ως προς την έγνοια για το εθνικό συμφέρον πέραν της περιφέρειας Αττικής. Αυτό ακούγεται αστείο, αλλά πιστέψτε με, είναι μια σοβαρή παράμετρος των προβλημάτων που έχουμε ως χώρα. Και εμείς και είπατε πέριξ περιφερειάς Αττικής, την οποία επισκέπτεται τη Δευτέρα οράμα. Ιδιωτικός, από ό,τι λέγεται μέχρι στιγμής. Για να μιλήσει δηλαδή, σε ομοεθνείς. Ιδιωτικός, μάλιστα. Και του δίνουμε το σεφ ιδιωτικός. Δεν ξέρω, έχει πρόβλημα τώρα με το χώρο. Το ρίξαμε στο χώρο, δεν βρίσκεται ο χώρος τώρα. Γιατί ξαφνικά προκύπτουν τεχνικά προβλήματα. Μάλλον υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Και πότε έρχεται? Ένα χρόνο μετά τη φυλάκιση Μπελέρη. Για να τα λέμε να καταλαβαίνόμαστε. Έτσι. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Είμαστε κυρίαρχο κράτος που εξάγουμε ορισμούς της εθνικής κυριαρχίας, να μας βλέπουν και άλλοι έξω, να μας μιμούνται. Είναι εκπληκτικό αυτό. Θέλω να κλείσουμε με το θέμα με το οποίο πρωτοστατήσατε. Ήσασταν ένας από αυτούς που πρωτοστάτησε, διότι θεώρησε ότι είναι ο μη παραβίαση προσωπικών δεδομένων που δεν είχε δώσει. Αλλά θα ξεκινήσω διαφορετικά. Γιατί θέλω να δω το αίσθημα δικαίου ενός πολίτη που είπε ότι καταπατήθηκε το αίσθημα δικαίου του. Έχετε υπόψη σας την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εξωτερικών και Εσωτερικών που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά, Δετάρτη 1 Μαΐου, το έχετε υπόψη σας? Για τον κατάλογο των χωρών στις οποίες δεν θα σταλούν φάκελοι της επιστολικής ψήφου. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Όχι, για πείτε μου. Είναι η Ουκρανία. Είναι η Ρωσία. Η Ουκρανία, μάλιστα. Είναι η Ρωσία, είναι η Λευκορωσία, είναι η Κούβα και τα ελάσσονα εξωτερικά νησιά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Την ίδια στιγμή μια σειρά χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση, στις οποίες κατοικούν Έλληνες, δεν αποκλείονται από την επιστολική ψήφο. Δεν είναι μόνο η Ουκρανία, για παράδειγμα το Ισραήλ. Έχετε μια εξήγηση για αυτούς τους Έλληνες συμπατριώτες μας? Ή δεν είναι αυτοί επειδή ζουν αλλού? Καταρχήν, έτσι που μου το διαβάζετε αυτό, καταλαβαίνω από την γεωγραφία που μου περιγράφεται ότι... Είναι ο άξονας του κακού. Αυτό είναι. Ζουν σε αυτές τις χώρες. Η απόφαση είναι υποδεδειγμένη, ναι. Έχει υποδεχθεί από αλλού. Ναι, αλλά είναι Έλληνες πολίτες, με συγχωρείτε. Δεν με ενδιαφέρει. Και στη χώρα του Κιμ να ζει, κύριε Παύλο, να σου το πω ευθέως. Και στη χώρα του Κιμ. Είναι Έλληνας που έχει δικαίωμα ή δεν έχει δικαίωμα? Όλοι οι Έλληνες δεν έχουν δικαίωμα. Το καθολικό δεν μας λέγανε ότι εξασφαλίζουν? Κύριε Σαχίνη, εγώ τις προάλλες, επειδή έχω ένα συνέδριο στην Αμερική, χρειάστηκε να κάνω την αίτηση της ΕΣΤΑ, αυτής απαλλαγής βίζα, και έχει μια λίστα, έχει μια ερώτηση με μια λίστα χωρών στην οποία σε ρωτάει να έχει επισκεφθεί, μεταξύ των οποίων και η Κούβα και κάποιες άλλες από αυτές που αναφέρατε, όχι όλες. Επομένως, όταν σας λέω ότι δεν είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών η υπουργική απόφαση, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από εκεί και πέρα, αυτό συνιστά εμπεχμό, διότι εμπέζουν η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος εμπέζει αυτούς τους οποίους και πάλι ενέπαιζε την άνοιξη, χειμώνα άνοιξη του 22, όταν ξεκίνησε το κακό στην Ουκρανία, δηλαδή τον ελληνισμό και της Μαριούπολης και εν γέννη τον ελληνισμό της Κρυμαίας. Διότι τότε τους ενέπαιζε και πήγαινε πάνω ο υπουργός για να φωτογραφηθεί μαζί τους, να πει πόσο τους στηρίζει, γιατί αυτές ήταν οι εντολές που είχαν μελάβει. Διότι τότε ήταν το Βαποράκι, δεν ήταν πρεζόνια τους φερόμαστε τους Έλληνες του εξωτερικού, να σας το πω. Μα το ελληνικό κράτος των Αθηνών της Ελλάδας φέρεται στους Έλληνες του εξωτερικού σαν πρεζόνια, σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το είδατε αυτό με την επιστολική ψήφο. Συγγνώμη, εννοώ με το σκάνδαλο Σιμακοπούλου. Είδατε τι αγώνα τεράστιο κάναμε. Και αν δεν είχαμε το στένος, όσοι βγήκαμε μπροστά, και αν θέλετε, επιτρέψτε να το πω, και τη λαγαρότητα της ματιάς, διότι είδαμε εξ αρχής το παίγνιο. Είδαμε εξ αρχής το ψεύδος της κυρίας Σιμακοπούλου, το ψεύδος της κυβέρνησης, την προσπάθεια, την απέλπιδα της κυρίας Κεραμέως να σώσει το πολιτικό της αρχείο, μια προσπάθεια την οποία πιστοποιεί και το γεγονός ότι ο κύριος Μενουδάκος, ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απορρίπτει το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών που τα ρίχνει στην υπηρεσιακή, και η κυβέρνηση δεν αντιδρά στην πληροφορία, δεν λέει κάτι. Ακριβώς, και να σας πω εγώ προχθές, και το λέω και σαν είδηση, δεν θα σας πω με ποιον μιλούσα, αλλά μιλούσα με άνθρωπο μέσα από την υπηρεσιακή κυβέρνηση που μεσολάβησε των δύο κυβερνήσεων Μητσοτάκη πέρυσι, στην οποία χρεώνει κατ' ουσίαν η κυρία Κεραμέως την διαρροή των προσωπικών μας δεδομένων. Και ο άνθρωπος αυτός, μόλις περιέγραψα την εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας, γελούσε και μου λέει: μα αυτά είναι ανοησίες. Προφανώς και δεν ευθύνεται κανένας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση, και προφανώς ξέρουν οι ίδιοι ότι αυτοί ευθύνονται, διότι αυτοί σε επίπεδο στελεχών στελέχωναν τους υπουργούς της υπηρεσιακής κυβέρνησης, ήταν γύρω τους. Εδώ έχουμε μια τεράστια σκευωρία, η οποία δυστυχώς, εμένα, κύριε Σαχίνη, ξέρετε, αν με ρωτούσατε ένα τελευταίο πράγμα, τι με προβληματίζει πολύ βαθιά. Με προβληματίζει, κύριε Σαχίνη, όχι ότι τα στοιχεία μου τα προσωπικά διέρευσαν, δεν με προβληματίζει ότι θα δώσουμε το ΣΕΦ στο ΡΑΜΑ ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω τι θα του δώσουν. Εμένα με προβληματίζει ότι η Ελλάδα, αυτός ο χώρος, αυτό το κράτος, αυτή η πατρίδα, αυτού του ιστορικού έθνους με το μεγαλύτερο πολιτισμό της ιστορίας, είναι ένα από τους μεγαλύτερους. Σήμερα οι τύχες της είναι στα χέρια τόσο ολίγιστων ανθρώπων, ανθρωπακίων, ανθρωπαρίων, ενός κόμματος που το μόνο που τους ενδιαφέρει, και θα το έλεγα αυτό όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, μπορώ να το πω και για το ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να το πω για όλα τα κόμματα εξουσίας, και το λέω και για όλους. Αλλά αυτό εμένα προσωπικά με τρομάζει, διότι γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που ηρίστο φαίνεται ότι και ο υφήνονους της διαρροής των προσωπικών μας δεδομένων είναι υπουργός αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, που τότε ήταν σε πόστο κομματικό, έτσι. Αυτά τα ανθρωπάρια λοιπόν έχουν στα χέρια τους τις τύχες ενός από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους λαούς, και δεν το λέω εθνικιστικά, το λέω ως επιστήμονας, της ανθρωπότητας. Αυτό, αν θέλετε, με τρομάζει να το διαπιστώνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παύλο.
Είπα ότι θα έχουμε πολλά παγερά σήμερα. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, θα τα ξαναπούμε. Αλλά αν δεν τα πούμε και αν δεν προσπαθήσουμε να αποτραπούν τα χειρότερα, δυστυχώς να είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθουν και τα χειρότερα. Εντάξει, εκτός πια αν μας αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός και η Παναγία, όπως λένε και κάποιοι φίλοι μου, οι οποίοι δεν είναι και πολύ πιστοί, αλλά έχουν φτάσει να πιστεύουν στην Παναγία με αυτά που λέμε. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται. Μου λέει, εντάξει, λέει, δεν θα μας αφήσει η Παναγία. Ναι, αλλά τι θα κάνει δηλαδή, και Θεός να υπάρχει, από την αρχαιότητα ξέρουμε το Συναθηνά και Χιρακήν. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε τα πράγματα στον αέρα ή να, και να υπάρχει ποιοτική ζημία, δηλαδή όλα όσα περιγράψατε μέχρι τώρα δείχνουν μια ποιοτική αλλαγή του status quo, της τάσης της κατάστασης πραγμάτων. Άρα είναι κρίσιμη περίοδος. Κύριε Παύλο, καλημέρα. Μου λέει κάποιος εδώ, φίλος, ο κύριος Παύλος λέει, που ξέρει και τους πρέσβεις λόγω του ότι είναι και απόδημος κτλ. Φαντάζομαι θα έχει καταλάβει ότι και η συμφωνία των Πρεσπών ήρθε copy-paste made in USA. Άλλος μου γράφει εδώ, North ή Xenorth. Δεν μπορείς να κάνεις πια τίποτα. Εδώ η Ουκρανία, έχασε ολόκληρη την Ουκρανία μόνο και μόνο για να κάνουν το χατήρι για το ΝΑΤΟ. Αν το σκεφτείς έτσι, με μόνο Μακεδονία φθηνά τη βγάλουμε, λέει, μέχρι στιγμής. Αλλά δεν το έχω βλέπω να βγαίνει φθηνά μέχρι το τέλος. Έχω έναν φίλο, ο οποίος κάποια στιγμή από τη Νέα Υόρκη, είναι Έλληνας στην Αμερική, και με πήρε τηλέφωνο από το Μανχάταν και μου λέει: Έλα, ρε, εσύ ξέρεις με ποιον πέρασα μόλις από δίπλα. Μου λέει: Ποιον? Μου λέει την Ολμπράιτ και τον Νίμιτς. Του λέω: Πλάκα μου κάνεις? Όχι, μου λέει: Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Και λέω, τι έγινε, μιλήσατε? Ναι, λέει, τους είπα για την επικείμενη συμφωνία με τους Σκοπιανούς, ότι γιατί πιέζουν την Ελλάδα κτλ. Και λέω, και τους απάντησε ο Νίμιτς, γιατί ο Ολμπράιτ δεν του είπε κάτι. Μου λέει, μα ο Νίμιτς, λέει, γύρισε και μου είπε, μα εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε, λέει, στην κατεύθυνση που εσείς θέλετε. Μάλιστα. Και έμεινε εκεί η κουβέντα. Έτσι για την ιστορία τότε. Μάλιστα. Να το κρατήσουμε αυτό. Αυτό για την ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Εγώ, χάρηκα. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη.